Πάμε ζωντανά στο Λονδίνο και τον ανταποκριτή μας, τον Θανάση Γκαβό, να δούμε τι έχει η επόμενη μέρα. Ένα από αυτά είναι η παρουσίαση των νέων επίσημων βασιλικών πορτρέτων, Θανάση. Ναι, πριν από λίγη ώρα λοιπόν το παλάτι έδωσε στη δημοσιότητα καταρχάς το κεντρικό επίσημο φωτογραφικό πορτρέτο του νέου βασιλιά. Μια φωτογραφία από τον Hugo Barnard περίπου 2 ώρες μετά από την εμφάνιση του Σαββάτου στο μπαλκόνι των Ανακτόρων, στην οποία βλέπουμε λοιπόν τον Κάρολο με τα βασικά σύμβολα της εξουσίας του, το αυτοκρατορικό πολιτιακό στέμμα, το σκύπτρο με το σταυρό στο δεξί χέρι και τη σφαίρα του ηγεμόνα στο αριστερό, και άλλες φωτογραφίες με την βασίλισσα Καμίλα αλλά και οικογενειακές με τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Παρ' όλα αυτά, Ασία, δεν είναι οι μοναδικές φωτογραφίες που συζητούνται σήμερα το απόγευμα, διότι η μεγάλη απούσα, η δούκισσα του Σάσεξ, Μέγαν Μάρκλ, επέλεξε σήμερα, 2 μέρες μετά τη στέψη και ενώ οι Βρετανοί γιορτάζουν, να αναρτήσει στον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Mm. Με το σχόλιο ότι η μνήμη της μένει για πάντα κλειδωμένη στις καρδιές μας, μια ανάρτηση που αναμφίβολα θα συζητηθεί εδώ στην Βρετανία, η οποία πάντως όλο αυτό το τρίμερο, πρέπει να πούμε, έμεινε καθυλωμένη από την στέψη. Ήταν 20 εκατομμύρια στο αποκορύφωμα της τηλεθέασης όσοι παρακολουθούσαν την τελετή. Βέβαια ήταν 29 εκατομμύρια στο πλατινένιο Ιωβιλέο και τη χθεσινή επίσης εντυπωσιακή συναυλία στο Windsor την παρακολούθησαν 12 εκατομμύρια τηλεθεατές, αν και στη συναυλία του Ιωβιλέου και πάλι ήταν περισσότεροι, κοντά στα 14 εκατομμύρια. Λοιπόν, Θανάση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι προφανές ότι το έχουν καταευχαριστηθεί οι Βρετανοί αυτές τις ημέρες. Καλό σου βράδυ από την Αθήνα.